Τα δικαιώματα των ασθενών, η εκπαίδευση των γιατρών και τα προβλήματα του ιατρικού κλάδου βρέθηκαν στο επίκεντρο της Τρίτης Συνόδου των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία των Προέδρων 60 Ιατρικών Συλλόγων της χώρας μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά από 40 χρόνια χρειάζεται αναβάθμιση, δεν είναι ελκυστικό για τους νέους γιατρούς και θα πρέπει η πολιτεία να το κοιτάξει πολύ προσεκτικά. Η εκπαίδευση, όπως και η ιατρική, είναι κάτι που πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς. Αν δεν εξελίσσεται, πάβει να επιτελεί το ρόλο του. Άρα δεν έχουμε κάποιο μελανό σημείο. Έχουμε την αναθεώρηση που πρέπει να κάνουμε για να είναι υψηλό επίπεδο διαρκώς. Το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών, το οποίο έχω την τύχη και την τιμή να είμαι πρόεδρος, έχει διαμορφωμένες προτάσεις προς τον Σώμα των Προέδρων για να διαμορφώσουμε το χαρακτήρα της ιατρικής που ασκείται μέσα από την εκπαίδευση των γιατρών και για να δώσουμε το πνεύμα και το νόημα της ιατρικής μέσα από τα δικαιώματα των ασθενών για την άσκηση της ιατρικής πράξης. Στόχος όλων η κατάρτιση προτάσεων για μια καλύτερη λειτουργία του συστήματος υγείας της χώρας μας, επωφελία τόσο των ασθενών όσο και των γιατρών, την ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή εξαιτίας των ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό και όχι μόνο. Δεν μπορείς να έχεις εκπαίδευση άμα δεν έχεις καλά νοσοκομεία. Δεν μπορείς να μιλάς για δικαιώματα ασθενών αν δεν έχεις καλά και πλήρη νοσοκομεία στη λειτουργία τους. Είμαστε σε επίπεδο προτάσεων, έτσι ώστε το Υπουργείο θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή την κρίσιμη καμπή για το ΕΣΥ, η οποία γίνεται όλο και πιο πολύ διωγγώνουν τα προβλήματά του. Πρέπει να ληφθούν κάποιες λύσεις και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Στη σκιά του brain drain, τονίστηκε η ανάγκη η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα στους νέους γιατρούς προκειμένου να παραμείνουν στην Ελλάδα. Εκείνο που μας προβληματίζει και εκείνο που θέλουμε να αναστρέψουμε είναι να κρατήσουμε τους νέους γιατρούς στη χώρα, δίνοντάς τους την αξιοπιστία που χρειάζεται και την εκπαίδευση και φυσικά τα κίνητρα εκείνα για να παραμείνουν στη χώρα μας. Κοιτάξτε, όταν λέμε ότι θέλουμε να σταματήσει το brain drain και θέλουμε να σταματήσουν να φεύγουν οι νέοι γιατροί μας έξω, ένας από τους βασικούς λόγους που φεύγουν είναι η ιατρική εκπαίδευση. Αν δεν σταματήσουμε αυτή την αιμορραγία και αν δεν προσφέρουμε και αν δεν φτιάξουμε νέους καλούς γιατρούς, δεν έχουμε μέλλον. Αναφορικά με την αύξηση της διασποράς του Μίκητα Κάντιντα Αούρη στα ελληνικά νοσοκομεία, ενός από τα παθογόνα που ενοχοποιούνται για ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού για τις λοιμώξεις στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ, ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Η ζωή συνεχίζεται. Πάντοτε υπήρχαν και μύκητες και μικρόβια και ιοί. Έχουμε ξεφύγει από την πανδημία. Ψυχραιμία, συμβουλή από τον γιατρό και να μην ανησυχείτε. Οι λοιμώξεις ήταν πάντοτε εδώ, δεν είναι κάτι το καινούριο. Δεν πρέπει να είναι ένας ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Εκείνο που χρειάζεται να δώσουμε βάση είναι οι συνθήκες εκείνες οι οποίες θα προστατεύσουν με βάση την πρόληψη τους πολίτες και φυσικά την υγεία, τη δημόσια υγεία. Την ίδια ώρα σε απομόνωση στο νοσοκομείο Χανίων εξακολουθεί να νοσηλεύεται ασθενής που διαγνώστηκε ότι έχει προσβληθεί από Κάντιντα Αούρης. Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό πρωτόκολλο ενώ λήφθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα με τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων από δομή υγείας στο Ηράκλειο και υποβλήθηκε σε προληπτικό έλεγχο, ο οποίος εντόπισε το κρούσμα.